Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Σας έχω, μάλλον δεν σας έχω, τώρα σας ετοιμάζω ένα special βίντεο γιατί ετοιμάζομαι να φτιάξω ένα καινούριο φωτιστικό και να το στείλω στη φίλη μας τη Μέρη. Λοιπόν, το φωτιστικό θα είναι οροφής όπως φαντάζεστε και είναι σαν αυτό εδώ πάνω. Με τη διαφορά ότι θα είναι διπλή η λάμπα και όχι μόνη η λάμπα. Θα χρειαστούμε μία κατσούνα. Έχουμε επιλέξει με τη Μέρη αυτήν εδώ την κατσούνα. Και θα χρειαστούμε σαφώς το φωτιστικό μας, το οποίο όπως σας είπα θέλει διπλή λάμπα, άρα είναι διπλό σκηνή. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο εμπόριο, δεν το έχω φτιάξει εγώ. Το έχουν πάρα πολύ γνωστές αλυσίδες και μη γνωστές αλυσίδες και στο διαδίκτυο μπορείτε να το βρείτε από πουδήποτε. Ακόμα και από το katsunes.gr μπορείτε να το βρείτε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο φωτιστικό θα χρησιμοποιήσουμε και κουντούνα. Θα χρειαστείτε κορδόνι δερμάτινο και σκηνή. Αυτά είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω για να σας φτιάξω το φωτιστικό. Για να φτιάξω μάλλον το φωτιστικό στη Μέρη που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πολλοί από εσάς έχετε κατσούνες και θέλετε, μπορείτε να τις τροποποιήσετε σε φωτιστικά αν δεν τις χρησιμοποιείτε γιατί είναι ενθύμια ή δεν ξέρω και εγώ τι, ή μπορεί να θέλετε να κάνετε έναν όμορφο ζεστό χώρο όπως αυτόν εδώ. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά τη διαδικασία όπου ουσιαστικά ξεκινάει από αυτό, από αυτά εδώ τα ωραία σκηνιά όπου θα κρεμάσουμε το φωτιστικό. Για να το βοηθήσω λίγο πρέπει να βρω κάπου να το στηρίξω έτσι ώστε να αρχίσω να χτίζω πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η βάση μου. Κάνω ένα κόμπο και εγώ που έχω εδώ ένα παραθυράκι μικρούλι το οποίο κάνει ανάκληση, με βολεύει πάρα πολύ γιατί και δροσίζομαι και αερίζεται ο χώρος, αλλά και μπορώ να κρεμάσω το οτιδήποτε. Άρα, εδώ έχω τη βάση μου. Μετά θέλω την κατσούνα όπου θα είναι το φωτιστικό μου. Με τη Μέρη επιλέξαμε αυτήν εδώ την κατσούνα από ξύλο πρίνου, η οποία είναι σκουρόχρωμη για να κάνει ωραία αντίθεση στο φως και έχει και καμπύλες, πολύ ωραίες καμπύλες για να κάνω αντιθέσει στο φως. Αυτή θα είναι η βάση μου και θα χρειαστώ ένα δερμάτινο σκηνή, κορδόνι μάλλον, όχι σκηνή, ή ένα σκηνή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αντί το δερμάτινο κορδόνι, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το σκηνή ή οποιοδήποτε σκηνή. Εγώ επιλέγω το δέρμα γιατί μου αρέσει να συνδυάσω το δέρμα με το σκηνή και το ξύλο. Θα το περάσω από τον γκρίκο που έχει εδώ το φωτιστικό, όπως βλέπετε. Εδώ, έτσι. Και θα έρθω και θα κάνω έναν κόμπο στο κέντρο, ώστε να στηριχτεί το κορδόνι πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Έτσι δεν θα μπαλατζάρει η κατσούνα μου. Θα μπορώ να την ισιώσω ή θα μπορώ να τη βάλω και στραβή, ανάλογα πώς θέλω. Μπορεί να τη θέλω ίσια, μπορεί να τη θέλω στραβή. Αμέσως μετά παίρνω την κατσούνα και έχω δύο επιλογές. Παίρνω τη μία άκρη και έρχομαι και κάνω ένα κόμπο εδώ. Και έναν δεύτερο κόμπο από εδώ. Το κάνω τελείως πρόχειρα γιατί θέλω απλά να το δείτε. Πέρα από τους κόμπους, είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Αν θελήσω μπορώ, αντί να κάνω τους κόμπους, να έρθω και να το δέσω. Να έρθω και να τρυπήσω μάλλον την κατσούνα, συγγνώμη. Αν θα δείτε, εγώ για να μην χάνουμε χρόνο, έχω ήδη τρυπήσει την κατσούνα κάθετα και έχω δημιουργήσει δύο τρύπες, έτσι ώστε να χωράει να περάσει το κορδόνι μου. Όπως βλέπετε εδώ, έτσι είναι διαμπερές και εδώ το ίδιο. Άρα, με διευκολύνω λοιπόν, εφόσον έχω τρυπάνει και κάνω τις τρύπες. Περνάω από μέσα το κορδόνι, κάνω έναν κόμπο
και αφήνω να πέσει. Πάω και από την άλλη πλευρά, κάνω ένα δεύτερο κόμπο, κοιτάω τώρα, εδώ είναι το σημαντικό σημείο, γιατί πρέπει να βρω ουσιαστικά σε ποιο ύψος θέλω να δέσω την κατσούνα. Όσο πιο ψηλά τη δέσω, τόσο πιο κοντά θα είναι στην οροφή, άρα σε μια κοντή σχετικά οροφή θα πρέπει να πάει ψηλά. Αν έχω πάρα πολύ ύψος, την αφήνω να πέσει χαμηλά. Επίσης, όσο πιο ψηλά τη δέσω, τόσες περισσότερες στροφές παίρνει το σκηνή γύρω από την κατσούνα. Θα το δούμε στο τέλος. Οπότε, ας υποθέσουμε ότι το φτιάχνω εδώ, ότι αυτό είναι το ιδανικό ύψος για το συγκεκριμένο χώρο που θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Επίσης, μπορώ να τη βάλω ίσια, όπως την έχω βάλει τώρα, ή μπορώ να της δώσω και μία κλίση προς τα αριστερά, προς τη δεξιά, δηλαδή να είναι κάπως έτσι, να είναι κάπως έτσι. Όπως θέλω μπορώ να το φτιάξω με αυτόν τον τρόπο, αλλά ακόμα και με το δέσιμο μπορώ να τη φτιάξω όπως θέλω. Λοιπόν, τώρα, κανονικά πρέπει να τα κόψουμε τα περισσεύματα, αν σας αρέσει τα αφήνετε. Εγώ δεν τα κόβω, σε όποιον μου ζητήσει, γιατί όταν θα σας τη στείλω θέλω να τη βάλετε, να τη ρυθμίσετε στο ύψος που εσάς σας βολεύει. Και παίρνω μετά το σκηνί και το τυλίγω στην κατσούνα. Τόσο απλό είναι. Κάνω όσες στροφές με παίρνει, όσες στροφές με βολεύει. Με το που βάλω και τις λάμπες, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες διακοσμητικές λάμπες, σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε αυτές, θα έρθει και θα καθίσει πολύ ωραία το φωτιστικό. Και τέλος, σας είπα ότι θα χρησιμοποιήσουμε και κουδούνα στη συγκεκριμένη κατσούνα, στο συγκεκριμένο φωτιστικό. Να δούμε τώρα, είναι πιο ψηλά, ωραία, γιατί θέλω να βλέπετε. Άρα θα πάρουμε και θα κόψουμε το σκηνί στο ύψος που θέλουμε. Κάνουμε λίγο εδώ. Ερχόμαστε στο κέντρο. Μπορούμε να βάλουμε βέβαια όσες κουδούνες θέλουμε, όχι απαραίτητα μία. Εμείς βάζουμε μία. Δένουμε τον κόμπο μας. Και πάμε στο κάτω μέρος και δένουμε την κουδούνα. Επίσης, εδώ έχω βάλει παραπάνω σκηνή για να έρθει και να κοπεί στο ύψος το οποίο θα θελήσετε εσείς να την έχετε. Δεν φαίνεται εδώ, αλλά εδώ κρέμεται μία ωραία κουδούνα. Βασικά, ας την ανεβάσω πιο ψηλά, γιατί ούτως ή άλλως είναι πιο ωραίο όταν είναι πιο ψηλά. Ορίστε. Και είναι σχεδόν έτοιμο το φωτιστικό μας. Αυτό θα κοπεί. Αυτά θα κοπούν. Τι άλλο ξεχνάω. Και φυσικά μπορώ να πάρω ένα ψηλό σπάγκο. Αυτό θα έχει πάρα πολύ χαβαλέ βασικά αν το κάνετε. Και να έρθω και να δέσω το κάτω μέρος της κουδούνας. Έτσι ώστε να την κρεμάσω και να μπορώ να τη χτυπάω. Θα αφήσω το σπάγκο στο ύψος που θέλω, που είναι κατάλληλο για να μπορέσω να τη χτυπήσω. Και αυτό ήταν, παιδιά, είναι έτοιμο το φωτιστικό μας. Μπαίνει στην οροφή. Αχ, κάτι ξέχασα να σας δείξω. Δεν είναι τόσο έτσι όπως το βλέπετε, γιατί έχει και αυτό εδώ, το οποίο έρχεται και κουμπώνει πάνω και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο φωτιστικό, το οποίο θα σας δείξω και σε φωτογραφία. Και αφού το ετοίμασα, πάω να το ετοιμάσω και για δέμα τώρα και να της το στείλω τις μέρες και περιμένω φωτογραφίες και την εντύπωσή της. Γεια σας!